Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και επειδή είμαστε ήδη εκτός χρόνου, να προχωρήσουμε στη τελευταία ομιλία. Τον κύριο Αθανασόπουλο. Καλησπέρα, μίλησα και... πολύ. Καταχράστηκα το χρόνο, έτσι δεν θα μιλήσω τώρα ανάλογα με τους προλαλήσαντες. Έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι κάπως ιδιόμορφο. Δεν υπάρχουν και πολλά βιβλιογραφικά δεδομένα και πιο πολύ θα εκφέρω μια προσωπική άποψη. Βέβαια, στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε κανείς πολύ εύκολα να πει πάρα πολύ δύσκολα, θα το σκεφτώ χίλιες φορές. Αυτά είναι τα συμφέροντα που έχω. Θεωρώ ότι όταν έχουμε ένα ασθενή που ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε ότι έχει νευρολογικό υπόβαθρο, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει νευροδυναμική μελέτη. Και είναι καλό να συνδυαστεί με ηλεκτρομυογραφία. Την απλή ηλεκτρομυογραφία μπορεί να την κάνει κανείς μαζί με την ουροδυναμική, παρόλο που οι συστάσεις για τους ασθενείς με νευροπαθή κίστη λένε ότι δεν προσφέρει και τόσα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι στοιχειωδώς μπορεί να δώσει κάποιες πληροφορίες σε ορισμένα περιστατικά. Όσον αφορά την ουροδυναμική μελέτη, το ιδανικό για τους ασθενείς με νευρολογικό πρόβλημα είναι να γίνει αυτή η κακός που τη λέμε βίντεο ουροδυναμική, είναι η άκτινο ουροδυναμική, αυτός είναι ο σωστός όρος. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε άκτινο ουροδυναμική, ας κάνουμε οπωσδήποτε και μια δυναμική απεκριτική κίστορυθρογραφία, ώστε να πάρουμε και κάποιες πληροφορίες για την δυναμική συμπεριφορά της κίστης και να έχουμε οπτική εικόνα. Όπως όλοι μπορούμε να φανταστούμε, ένα πολύ βασικό πρόβλημα είναι ότι εκτός από το νευρολογικό πρόβλημα, είναι πολύ πιθανόν ο ασθενής να έχει τις πιθανότητες του γενικού πληθυσμού να έχει και μια υπερπλασία προστάτη, γιατί αυτό είναι το θέμα της παρουσίασης. Αυτό λοιπόν δεν αποκλείεται σε κάποιο νευρολογικό ασθενή και πρακτικά η διάκριση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ό,τι και να πούμε, ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση. Θα βασιστούμε κυρίως σε κάποια δεδομένα που είναι κυρίως επιδημιολογικά και θα πάρουμε την απόφασή μας βασιζόμενοι σε κάποια άλλα ίσως στοιχεία. Όπως ακούστηκε και προηγουμένως, ουσιαστικά έχουμε τις υπεργεφυρικές βλάβες. Στις υπεργεφυρικές βλάβες, θεωρητικά μιλώντας, εκείνο που κυρίως έχουμε είναι μια ακράτεια ούρων και υπερδραστηριότητα της κίστης. Ουσιαστικά έχουμε βρεφικές ουρήσεις, δηλαδή αυτόματες ουρήσεις. Έτσι. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι της, στην υπεριφερική βλάβη, να πούμε η Parkinson έτσι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εδώ υπάρχει μια περισσότερη, ας το πούμε, έρευνα. Βλέπουμε εδώ ότι ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργείο ελαφρώς αυξήθηκε μετά την χειρουργική παρέμβαση. Υπήρξε μια κάποια αύξηση στην ακράτεια. Πριν πάμε στην γεφυρική βλάβη, βέβαια υπάρχει και η γεφυρική. Έτσι, μην το ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι το πρόβλημα στη γεφυρική βλάβη και όταν μιλάμε για εγκεφαλικά και όλα αυτά τα πράγματα, δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια βλάβη και στο επίπεδο της γέφυρας. Γι' αυτό και μερικές φορές μπορεί να έχουμε και επισχέσεις και προβλήματα που βασιζόμενοι στη θεωρία της νευροφυσιολογίας δεν θα έπρεπε να τα έχουμε αφού ήταν υπεργεφυρική βλάβη. Συνήθως, όταν πάμε πιο κάτω στην υπογεφυρική βλάβη, δηλαδή η περιερή και υπογεφυρική, αυτή η περιοχή, έχουμε έντονη υπερδραστηριότητα και βέβαια μπορεί να έχουμε και δυσυνέργεια. Στην υποιερή βλάβη, συνήθως έχουμε μια υποτονική κίστη και σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι, είμαστε ίσως λίγο πιο σίγουροι για κάποια πράγματα, αν και μπορούμε να έχουμε και προβλήματα και στο σφιχτήρα, δηλαδή ένας σφιχτήρας που να είναι σχετικά χαλαρός. Βασιζόμενοι σε αυτή την θεωρία, έτσι, ξέροντας δηλαδή το επίπεδο της νευρολογικής βλάβης, κάποιος από εσάς, σε κάποιον ασθενή, ο οποίος έχει προβλήματα στην ούρηση και κάνοντας τις κλασικές εξετάσεις, βλέπει ότι έχει και μια υπερπλασία προστάτη. Πόσο εύκολα θα του συνιστούσε, έτσι, με αυτά τα στοιχεία μόνο, έτσι, ξέροντας την νευρολογική εικόνα και έχοντας τα στοιχεία ότι ναι, έχουμε ένα ασθενή που έχει υπερπλασία προστάτη. Πόσοι από εσάς θα προχωρούσαν σε χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενή?
Σταύρο, θα κάνεις. Θα πω προσωπική εμπειρία. Ασθενής ο οποίος είχε την πουρουδική συνδρομή, υποιερή βλάβη τέλος πάντων, ο οποίος είχε και έναν προστάτη, ο οποίος ήταν γύρω στα 30-35 μιλίλιτρα. Του κάνω ουροδυναμική, βλέπω χαμηλή συσταλτικότητα, τα κλασικά τέλος πάντων, και του λέω ότι κοίταξε, να ξέρεις, το χειρουργείο δεν πρόκειται να σε σώσει. Πιθανότητα θα έχεις υπόλοιμα. Προβληματίστηκε, κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, πήγε τέλος πάντων σε κάποιον καθηγητή, και ο οποίος του είπε ακριβώς τα ίδια. Και λέει, σήκω φύγε, έτσι πως είναι, μια χαρά σου τα είπε. Δεν άντεξε όμως και ξαναμπήκε στη διαδικασία και λέω, θέλω να χειρουργηθώ. Γυρνάει λοιπόν και χειρουργείται πιέζοντας το συγκεκριμένο καθηγητή. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν να κάνει τώρα τουλάχιστον 2 με 3 καθετηριασμούς διαλείποντες σταθερά. Ό,τι έκανε περίπου και προηγουμένως. Φυσικά στο μεσοδιάστημα είχαν δοκιμαστεί αλφα μπλόκερ και αυτά. Αλλά στην ουσία έμεινε στο ίδιο. Κάποιος άλλος? Να αντιστρέψουμε μήπως και την ερώτηση. Πόσοι από τους συναδέλφους βλέπουν ασθενείς στην ηλικία, τέλος πάντων αυτή την τρίτη ηλικία, που έρχονται με υπερπλασία προστάτη, που έχουν και περάσει ίσως στο ιστορικό τους ένα ψηλό εγκεφαλικό κτλ. Και κατά πόσο σας επηρεάζει αυτό στην απόφασή σας, ας πούμε, ή κατά πόσο θα ψάχνατε να δείτε μήπως υπάρχει και μια αρχόμενη άνοια από πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Στην καθημερινότητά σας πόσο συχνό είναι αυτό? Το βλέπετε, σας έχουν τύχει περιστατικά? Πρόσφατα, πατέρας μιας φίλης μου, ο οποίος έχει συχνές ουρήσεις, έχει ένα ιστορικό από το ανώτερο. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το ιστορικό του συγκεκριμένα, ούτε και οι νευρολόγοι έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ο οποίος είχε συχνή ούρηση, έχει και αφυπνήσεις, έχει έναν προστάτη γύρω στα 70 γραμμάρια, παίρνει συνδυασμό αλφα μπλόκερ και αναστολή 5 αλφα αναβάσεις. Του είπα ότι τον έβαλα και σε αντιχονηργικό, λέγοντας ότι πιθανότατα ένα χειρουργείο, μια και ουρή καλά ελεύθερα σχετικά, ένα χειρουργείο δεν θα τον βοηθήσει. Τώρα είναι περιπτώσεις και περιπτώσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ξέρεις ότι ένα χειρουργείο, τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω, όταν ξέρω ότι ένα χειρουργείο δεν θα βοηθήσει πολύ, και όταν ένας άνθρωπος κάνει χειρουργείο, θέλει αποτελέσματα εντυπωσιακά. Εκεί κινδυνεύουμε να βρεθούμε εκτεθειμένοι. Ναι, παρακαλώ. Εκεί νομίζω που περιπλέγονται τα πράγματα είναι όταν στον ασθενή αυτό υπερισχύουν τα συμπτώματα πλήρωσης. Όταν υπερισχύουν τα συμπτώματα κένωσης, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι αν το βασικό πρόβλημα είναι η δυσυνέργεια ή μια υπερπλασία ή και τα δύο. Οπότε νομίζω και τα δύο τελικά απαντούνται με ένα καλό αεροδυναμικό έλεγχο. Νομίζω ότι αυτό που έχει ουσία ακριβώς είναι ο αεροδυναμικός έλεγχος. Ας πούμε, μια άλλη περίπτωση είναι ο σαχαρωδής διαβήτης, ο οποίος είναι μια ιδιόμορφη νευρολογική κατάσταση, ουσιαστικά ανήκει στις περιφερειακές βλάβες, αλλά μπορεί να οφείλει να έχουμε και κεντρική δράση λόγω των διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να συμβούν στα κύτταρα λόγω της ισχυμίας. Άρα, έχουμε αυτά τα γνωστά που μπορεί να συμβούν, αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρος ακριβώς τι γίνεται. Αυτό λοιπόν, το μήνυμα που θέλω να δώσω από όλη αυτή την ιστορία, έχει σημασία ποια είναι η νευρογενή διαταραχή την οποία βρίσκουμε την οδυναμική μελέτη. Δεν έχει τόσο σημασία το επίπεδο της νευρολογικής βλάβης και οι διάφορες θεωρίες. Σημασία έχει ο συγκεκριμένος ασθενής που έχουμε μπροστά μας, έτσι, τι διαταραχή έχει στο οροποιητικό του όσον αφορά το νευρολογικό υπόβαθρο. Έτσι. Άρα το α και το ω είναι να ξέρουμε αυτό. Όταν το ξέρουμε αυτό, τι θα κάνουμε, τι αλλάζει. Θα έλεγα ότι δεν αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως μπορούμε να ενημερώσουμε έτσι πολύ καλά τον ασθενή. Με την έννοια, έχω έναν συνάδελφο που δουλεύω μαζί, ο οποίος μονίμως έρχεται μετά, πάσω τι να κάνω τώρα σε αυτόν τον ασθενή. Του λέω ευτυχώς που τον έχεις εσύ και δεν τον έχω εγώ. Με την έννοια ότι απλώς θα τον ενημερώσεις. Δεν είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιος θαύματα. Είναι σαφές ότι πρέπει να εξαντλεί όλα τις συντηρητικές μεθόδους και από εκεί και πέρα πρέπει να το εξηγήσει. Ας πούμε, αυτός εδώ είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Και τον έχω δει αρκετές φορές από παρεμπομπάς συναδέλφων που έχουν ήδη χειρουργηθεί. Έτσι, πραγματικά είναι μια φοβερή κατάσταση. Ουσιαστικά αυτοί οι ασθενείς ουρούν μόνο με την υπερδραστηριότητά τους και κάνουν ακράτεια. Έτσι, η οποία θα είναι φοβερή έτσι, μετά, αν έχει κάνει και την αφαίρεση του αδενόματος.
Θεωρητικά λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι απλώς θα συμβουλέψω πάρα πολύ τον ασθενών και το τι περιμένουμε. Εάν έχουμε υποιερή βλάβη, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Με την έννοια ότι, εντάξει, μπορεί να του πεις ότι μπορεί να καταλήξει σε διαλείποντες, ήδη σε αυτό το επίπεδο είναι. Αν έχει μια πλήρη ατονία η κύστη, εκεί γενικά δεν περιμένουμε να υπάρξει κάποια ούρηση. Αν υπάρχει υποτονικότητα, ανοίγοντας το δρόμο, όσο μπορεί κανείς καλύτερα, υπάρχει μια κάποια περίπτωση, έστω με την αύξηση των ενδοκυλιακών πιέσεων, να έχουμε ένα κάποιο αποτέλεσμα σχετικά καλό. Από την άλλη μεριά, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς μια δυνητικά αναστρέψιμη τεχνική. Η ιδανική αναστρέψιμη τεχνική θεωρητικά είναι τα stents, τα προστατικά stents. Δηλαδή, σε έναν τέτοιο ασθενή, να του βάλεις ένα προστατικό stent. Δεν πολύ χρησιμοποιούνται τώρα τελευταία. Πριν 10-15 χρόνια τα είχαμε πιο πολύ έτσι σε χρήση. Θεωρητικά, δεν μπορεί να κάνεις μια δοκιμή, γιατί υπήρχαν τα stents που μένανε και ήταν δύσκολο να τα βγάλεις και κάποια άλλα stents, τα οποία ήταν και εύκολα στην αφαίρεση. Αν τα άφηνε κανείς στον ασθενή να δει πώς θα συμπεριφερθεί και στη συνέχεια να προχωρήσει κανείς στην αντιμετώπιση. Και βέβαια μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτές τις ήπιες τεχνικές με την έγχυση αλκοόλης ή μπότοξ μέσα στον προστάτη. Εντάξει, το μπότοξ βέβαια δεν έχει κάποια επίσημη ένδειξη γι' αυτό. Και η αλκοόλη βασικά δεν ξέρω αν έχει κάποια ένδειξη. Με την έννοια ότι αυτές είναι ήπιες τεχνικές και συνήθως είναι σε βάθος χρόνου αναστρέψιμες. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο κανείς σε έναν ασθενή που έχει νευρολογικό υπόβαθρο και υπερπλασία του προστάτη να είναι απόλυτος. Πρέπει απλώς να δώσει πολλές συμβουλές. Γιατί υπάρχουν και ατυχίες. Δηλαδή, τον χειρουργείς και σου κάνει, είχε κάποια στοιχειώδη ούρηση, έχει κάνει καλά τη δουλειά σου, έχει κάνει μια προστατεκτομή, είχε μια υποτονικότητα, άνοιξε ο δρόμος και σου κάνει ένα στένωμα μετά. Έτσι και μπορεί η ούρηση που είχε πριν να είναι καλύτερη από αυτή που έχει τελικά μετά από την παρέμβαση. Άρα είναι στοιχεία που κανείς πρέπει να τα σκέφτεται όλα, να τα λέει στον ασθενή και τα ερωτηματικά αυτά να προσπαθεί να τα λύσει μαζί με τον ασθενή. Δεν νομίζω ότι πραγματικά είμαστε μάγοι να μπορούμε να βγάλουμε πραγματικά έναν λαγό μέσα από το καπέλο μας όταν έχουμε έτσι τέτοιες περιπτώσεις ασθενών. Πρέπει να είμαστε σκεπτικοί και να συμβουλεύουμε σωστά τον ασθενή. Αν θα ήμουν ευτυχής να άκουγα τις απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα που είναι αρκετά έτσι περίπλοκο. Σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε και πριν, από την εμπειρία σας που είναι σαφώς μεγάλη, η δυσυνέργεια σε ένα νευρολογικό ασθενή είναι λόγος για υποτροπιά ούσης επισχέσεις. Αυτό δηλαδή αποτελεί ένδειξη απόλυτη για τουρπέ ανεξάρτητα από το και χειρισμό του ασθενούς όπως έναν οποιονδήποτε ασθενή με υπερπλασία ή θα έκανα και εκεί ουροδυναμικό. Θα έκανα και εκεί ουροδυναμικό. Άρα εννοείται ότι η δυσυνέργεια είναι κάποιες φορές λόγος για υποτροπιά στους επισχέσεις ούρων, έτσι. Έχετε δει τέτοια περιστατικά. Ναι, βέβαια. Είναι μια λειτουργική συντηρητική επίσχεση, ας πούμε, που μπορεί να γίνει. Βέβαια. Ο τρίτος τύπος δυσυνέργειας κατά καρδούς είναι αυτό, ας πούμε, ουσιαστικά. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα τώρα. Κάτι ήθελα να πει ο κ. Κωνσταντινίδης. Ότι εγώ έτσι μια μικρή παρατήρηση, ότι ειδικά στους ασθενείς με υποιερές βλάβες και μια υποτονικότητα του εξωστήρα, που υπάρχει το σκεπτικό πολύ σωστά ότι αν ελαττώσω όσο μπορώ τις ουρηθρικές αντιστάσεις, μπορεί αυτή η μικρή πίεση να του φτάνει. Ενδεχομένως να υπάρχει όμως και μια υπολειτουργία στον έξω σφιχτήρα. Άρα λοιπόν να μην αφαιρέσουμε με τη διουρηθική προστατεκτομή τον έσω, γιατί αυτό γίνεται, ο ασθενής θα αναπτύξει ακράτεια. Άρα λοιπόν θα είναι κάτι που. Ναι, θα τον χειρουργήσουμε αφού τον ενημερώσουμε, αλλά ας του πούμε ότι μπορεί και να έχει ακράτεια σφιχτηριακής αιτιολογίας. Συμφωνώ απόλυτα και στη φάση της υποιερής είπα αυτό, ότι είχα γράψει μόνο το αυτό, αλλά μπορεί να έχει και σχετικά έναν σφιχτήρα που δεν είναι τόσο πολύ καλός. Ένα τρίκ μονάχα που υπάρχει, που λέγανε οι παλιότεροι, δεν το έχω πολύ δει γραμμένο, είναι ειδικά για αυτούς που έχουν Parkinson. Είναι μια πολύ ιδιόμορφη έτσι. Αυτοί κάνουν βασικά μια βραδικινησία του έξω σφιχτήρα έτσι, και αρνούν λίγο να ανοίξει. Θεωρητικά στην διουρηθρική σου έπρεπε να φτάσεις λίγο να προστατέψεις τον ενδοουρηθρικό γραμμωτό. Δηλαδή να μην φτάσεις τόσο πολύ κοντά στο σπερματικό λοφίδιο. Έτσι. Τώρα, πόσο πρακτικά γίνεται αυτό και πόσο
Είναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, τώρα, τελευταία δεν το έχω ξαναδεί αυτό έτσι να ακούγεται. Στην εποχή μας ήταν κάτι που ήταν διαδεδομένο. Τάχα σαν ένα τρίκ για να προστατέψει τάχα κανείς τον σφιχτήρα, τον γραμμωτό, τον ενδοβυθρικό. Κάποια άλλη παρατήρηση? Απόστολε. Γιατί έχουμε τα γραφεία που στάτε. Δεν υπάρχει κάτι δημοσιευμένο. Εγώ δεν έχω. 40 χρόνια δεν γραφεία. Υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχουν σε παραπληγικούς και τα λοιπά, ότι ακριβώς επειδή η ανάπτυξη του προστάτη σχετίζεται με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, από τη στιγμή που υπάρχει βλάβη στο αυτόνομο νευρικό, δεν επέρχεται και η υπερπλασία του προστάτη. Ήταν στα πλαίσια αυτά που κάνανε για τον Botox, που σε ζώα, σε σκυλάκια νομίζω. Σε ασθενείς. Δεδομένα από ασθενείς είναι. Έχει. Και δεν είναι εύκολο, υπάρχουν και αυτό. Βέβαια. Το υπόβαθρο είναι αυτό. Αλλά σας λέω, πολύ μικρός πληθυσμός. Γενικά δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες, αλλά το υπόβαθρο είναι αυτό. Που, έτσι, ότι, από ό,τι ξέρουμε, η διαταραχή του αυτονόμου θεωρητικά μπορεί να δράση. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα θέλαμε όλοι να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας. Καταφέραμε να παραπούμε και μια ακόμα φορά το χρόνο, αλλά είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο θα μπορούσε να δώσει αρκετά ανάψματα και για την αντιμετώπιση πέρα από των νευρολογικών ασθενών που πιθανώς να μην βλέπετε τόσο συχνά βέβαια, όσο και των μη νευρολογικών ασθενών να παίρνουμε μαθήματα στην αντιμετώπιση τους. Σας ευχαριστούμε. Λίγο μόνο, ότι πριν προχωρήσουμε το ξεχνούμε διαλύτερο. Υπήρχε ένα πρόβλημα που αδικήσαμε λίγο τους ανθρώπους που έκαναν τους εικονικούς. Είχε κατά λάθος δικό μου, δεν είχε πει βαθμολογία, οπότε μπορείτε να βαθμολογήσετε από την πρώτη μέρα τον κύριο Σκολαρίκο, τον κύριο Βαρκαράκη, τη δεύτερη τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Αλιβιζάτο και σήμερα τον κύριο Τζόρζη και τον κύριο Καλαϊτζή. Εκλάθος επειδή ήταν εικονική. Δεν είχε πει, αλλά τώρα είναι, μπορείτε να βαθμολογήσετε όπου δεν βαθμολογήσατε.